τηλεόραση, τον κύριο Νίκα, ο οποίος δεν είναι πρόεδρος του Φόρτζα, δεν είναι πρόεδρος πουθενά και σε ένα όργανο που είχε εκλεγεί, έτσι δεν παρουσιάζεται. Έχει έρθει δύο φορές στην ΠΕΔ, όπου προείσταμε ως πρόεδρος. Ο κύριος Νίκας λοιπόν βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι τη Μεγάλη Τρίτη, δηλαδή σε πέντε μέρες από τώρα, έξι, θα κάνουμε μία συνέλευση ο Φόστα. Με ποια ιδιότητα το είπε αυτό? Στην αγωνία μας λοιπόν ότι κάτι συμβαίνει πίσω από την πλάτη μας, αποφασίσαμε να μαζευτούμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να ενημερώσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ο κόσμος θέλει να πληρώσει 120 ευρώ τον τόνο ή θέλει να πληρώνει κάτω από 45. Αυτή είναι η ερώτηση. Και αν αυτή η αγωνία λοιπόν μεταφράζεται διαφορετικά, μεταφράστε και όπως θέλετε. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε φίλους. Φίλος μας είναι αυτός που μας ψηφίζει και είναι ο λαός μας. Και αυτόν εκπροσωπούμε. Και αυτόν, σε αυτόν θα δώσουμε λογαριασμό. Και αύριο θα μας πει ποιες είναι οι ενέργειές σας για να μην πληρώσουμε εμείς αυτά τα δυσβάστατα για τόσα χρόνια. Είπα και θα το πω άλλη μια φορά. Οι θητείες του Δημάρχου τώρα είναι 5 χρόνια, πριν ήταν 4, μπορεί να γίνει πάλι 5 ή 4 ή οτιδήποτε. Εγώ λοιπόν για όσο καιρό είμαι δήμαρχος, θα υπογράφω για να δεσμεύω το λαό μου. Δεν έχω κανένα δικαίωμα όπως και κανένας άλλος να υπογράφει για 28 χρόνια εγγυημένες ποσότητες, ποιοτικές συνθέσεις και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτά είναι μόνο για ηθαγενείς. Ο Φόστα λοιπόν, από ό,τι μάθαμε σήμερα λίγο πριν λίγο, προφανώς ο πρόεδρος θορυβημένος που τον υποκαθιστά ένας άλλος, ο οποίος δεν είναι πρόεδρος, αλλά από κάπου είχε την πληροφόρηση, από κάπου μπορεί να κάνει οτιδήποτε, μας είπε, δεν έχει συνεδρία στην Τρίτη. Συνεδρία θα γίνει αργότερα και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε όταν θα έχουμε το Συμβούλιο αυτό. Και μην νομίζετε ότι στο Συμβούλιο αυτό ως ελεύθερες φωνές και ελεύθερες προσωπικότητες δεν θα ακουστούν και εκείνα που πρέπει να ακουστούν. Θα ακουστούν γιατί κανένας δεν μπορεί να καπελώνει ένα όργανο το οποίο είναι αποκλειστικά για τους Δήμους με τόσο μεγάλη ευθύνη απέναντι στους Δημότες. Και να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και για την, αν θέλετε, και για τη συντομία. Εμείς εδώ ο καθένας μας μιλάει για τους Δημότες του και την χάνει η πλειοψηφία των Δημοτών μας να μην θέλει να πληρώσει αυτά τα δυσβάστακτα λεφτά. Αν και λέω η πλειοψηφία, γιατί κάποιοι μπορεί τώρα που άλλαξε γραμμή ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι 5-7%, σου λέει δεν βαριέσαι αδερφέ, θα το πληρώσουμε και εκείνο παραπάνω, επειδή το λέει το κόμμα. Να με επιτρέψετε, δεν ολοκλήρωσα την ερώτησή μου. Με κόψατε 2-3 φορές. Ήθελα άλλο να καταλήξω το ερώτημα. Μεταφράσατε οτιδήποτε συνομίζετε. Ήθελα να ρωτήσω, εσείς εκπροσωπείτε τους μεγαλύτερους Δήμους της περιφέρειας. Σε μια επόμενη συνεδρία του Φόρτζα θα παρευρεθείτε πάλι όλοι μαζί. Υπάρχει περίπτωση για μια νέα διχοτόμηση του Φόρτζα, υπάρχει μια περίπτωση για να εξαρτοποιήσει σαν τον φορέα την αποχώρησή σας? Αυτό θέλω να ρωτήσω και όχι κάποια άλλη παρέμβαση. Καταρχήν να απαντήσω εγώ σαν δήμαρχος της Σπάρτης, εκπροσωπώντα το Δήμο της Σπάρτης και τον εαυτό μου, αλλά όπως και οι συνάδελφοι, πρωτολογώντας, είπαμε εκπροσωπούμε τους δημότες μας και τους Δήμους μας. Έχουμε δείξει έπρακτα στην διαδικασία της λειτουργίας του Φόστα ότι θέλουμε ο Φόστα να παραμείνει και να το στηρίξουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι το μόνο όργανο το οποίο θα κάνει τη διαχείριση των προβλημάτων. Γιατί είναι του πρώτου βαθμού. Σε αυτή την κατεύθυνση όλοι δουλεύουμε. Και εμείς που είμαστε εδώ, αλλά θεωρώ και ο πρόεδρος του Φόστα και τα άλλα μέλη του Φόστα. Και αυτό το αποδείξαμε έπρακτα. Με δύο αποφάσεις ομόφωνες. Αν θα αναζητήσετε σε αυτοδιοικητικά πράγματα αποφάσεις για τέτοια ζητήματα ομόφωνες είναι πολύ λίγες. Και αυτές οι δύο αποφάσεις ομόφωνες που ήταν και στρατηγικής σημασίας και πολιτικής και κατεύθυνσης μιλάγαν για αποκεντρωμένη διαχείριση, να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε Δήμο να διαχειριστεί τα προβλήματα όπως μπορεί και το υπόλοιπο να το λειτουργήσει σε κεντρικές μονάδες. Την οποία και εμπράκτως οι Δήμαρχοι είπαν και η Κόρινθο και εμείς στην Λαγωνία αλλά και στις άλλες περιοχές μπορούμε να το διαχειριστούμε.